αγαπημένο μας τραγουδιστής Βαλάντης, νομίζω πιο ήρεμος από ποτέ, έδωσε συνέντευξη στον Χρήστο μας, το δικό μας και για την εκπομπή μας. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Βρέθηκε στην Κύπρο για κάποιες εμφανίσεις ο Βαλάντης και εμείς τον βρήκαμε, ο Χρήστος βασικά, και μίλησε στην κάμερα της εκπομπής μας. Ωραία. Και είπε διάφορα. Υπέροχα. Πάμε να τον δούμε λοιπόν. Ακροβατό σε ένα σκηνή που είναι έτοιμο να σπάσει. Με δει να ξανατραγουδάς μαζί με την πρώην γυναίκα σου. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία? Η Έλενα είναι μια πολύ πολύ καλή τραγουδίστρια και κατά καιρούς το κάνουμε. Το κάνουμε αυτό, να συνεργαζόμαστε. Οπότε μπορούμε, οπότε συμπίπτουν οι χρόνοι για να τραγουδήσουμε παρέα και είναι και η οικογένειά μου. Συνεχίζει να είναι μια οικογένειά μου, ασχέτως αν είμαστε χώρια. Δεν πρέπει να το καταλαβαίνω εγώ. Η Ελένη Βιτάλη βγήκε και είπε για το ρέμο και τα ρεμάκια του. Και ερχόμαι σε αυτό που σας ρωτούσα και πριν. Θεωρείτε ότι πρέπει να λέμε αυτά τα πράγματα, πρέπει να υπάρχουν? Κακώς το είπε, εσείς θα το λέγατε αυτό, εσύ θα το λέγες αυτό? Κοίτα, ο κάθε άνθρωπος λέει πράγματα τα οποία αισθάνεται. Και η Ελένη Βιτάλη νομίζω έχει το δικαίωμα μέσα σε όλο αυτό το καλλιτεχνικό στερεώμα τόσα χρόνια να έχει δική της άποψη. Δεν θα την κρίνω. Είναι μια δική της άποψη, αυτό πιστεύει. Οπότε δεν θα μπω στην διαδικασία καν να την κρίνω. Είσαι ερωτευμένος αυτή την περίοδο? Έχω στήριξη. Πολύ, πολύ, πολύ καλά και είναι και πολύ όμορφα. Άρα είσαι πολύ ερωτευμένος. Είμαι πολύ ερωτευμένος. Γιατί ακόμα σ' αγαπώ. Είναι ερωτευμένος και είναι ωραίο να το παραδέχεται ο καλλιτέχνης ότι είναι ερωτευμένος. Έχει στήριξη. Ναι. Δεν είναι το ίδιο βέβαια με τον έρωτα, αλλά μετά. Με βασταρκά. Το είπε. Το στήριξη είναι. Το είπε. Έχω κάποιο γιατί δεν μπορώ να είμαι μόνος. Το παραδέχτηκε. Εντάξει. Και δεν μπορεί να είναι μόνος, απέδειξε το. Απέδειξε το. Αν το έκανε, το έχει πει. Δεν μπορώ να μείνω μόνος. Ναι, παιδιά, υπάρχουν ανθρώποι που δεν μπορούν. Καταρχήν τον ευχαριστούμε για τη συνέντευξη που μας έδωσε. Και τον Κωνσταντίνο και το TV One βεβαίως που μας έδωσαν αυτή τη συνέντευξη για την εκπομπή μας.